Ακόμη πιο προβληματικό είναι μια άλλη νέα ρύθμιση που ορίζει ότι εάν η απόλυση, η αποζημίωση είναι, υπολείπεται κατά 10%, αυτό δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόλυσης. Απλώς ο εργοδότης μπορεί να διορθώσει την παράληψη αυτή και να προσφύγει ο εργαζόμενος στα δικαστήρια για να διεκδικήσει το 10%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Δίνει σε πολλούς εργοδότες τη δυνατότητα να περικόπτουν την αποζημίωση κατά 10% χωρίς καμία ακύρωση, ακυρότητας εννοώ της απόλυσης, και βέβαια δύσκολα ένας εργαζόμενος θα πάει στο δικαστήριο για να ζητάει το 10% αναλαμβάνοντας τα δικαστικά έξοδα και βέβαια και όλη την καθυστέρηση που υπάρχει στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτή η ρύθμιση στο σχεδίο νόμου, κατά την άποψή μου, πρέπει να απαλληφθεί. Διότι είναι, αν θέλετε, και από ηθική άποψη επιλείψιμη.